Καλησπέρα σε όλους, είμαι ο Χάρης, The Tent DeadEnd και καλωσορίσατε σε ένα ακόμη βίντεο. Ένα έκτακτο βίντεο για να σας ανακοινώσω τα τζάμπα παιχνίδια του PS Plus για το μήνα Γενάρη. Λοιπόν, τι έχει να μας προσφέρει η Sony για αυτό το μήνα. Έχουμε τέσσερα παιχνιδάκια, έχουμε τέσσερα indie games όπως είχαμε και το προηγούμενο μήνα και πάμε να δούμε ποια είναι αυτά. Πρώτο παιχνίδι, This War of Mine, ένα survival strategy game, παιχνίδι στρατηγικής, point and click που διαδραματίζεται. Κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου στην Ιγκοσλαβία και συγκεκριμένα στο Σαράγεβο. Σκοπός του παιχνιδιού να κρατήσουμε ζωντανή την ομάδα που χειριζόμαστε, την ομάδα ανθρώπων που χειριζόμαστε και να αντέξουμε τι κακουχέ του πολέμου. Την πείνα, τι αρρώστιε, το κρύο και όποια άλλη δυσκολία συναντήσουμε μπροστά μα. Πολύ ιδιαίτερος τίτλος, πολύ σκληρός τίτλος, γιατί δείχνει τη σκληρή πλευρά του πολέμου, όμω πολύ ενδιαφέρον. Πάμε δεύτερο παιχνιδάκι, Day of the Tentacle, η συνέχεια του αγαπημένου Maniac Mansion, της LucasArts. Ενώ τη Remastered έκδοση, το φρεσκάρισμά της, το έχει αναλάβει Double Fine. Point and Click και εδώ, περιπετιούλα. Και είναι μια καλή ευκαιρία οι παλιοί να ξαναθυμηθούν το αριστούργημα αυτό, που αρχικά κυκλοφόρησε το 1993. Και είναι και μια καλή ευκαιρία για τους νέους παίχτες να γνωρίσουν αυτό το σπουδαίο παιχνίδι. Τρίτο παιχνίδι. Titan Souls, ένα action adventure ο ορισμός του indie game θα έλεγα, με χοντροκομμένα γραφικά, πιξελιασμένα γραφικά, open world και σκοπός είναι να σκοτώσουμε τους 90 τίτανες. Γενικά το Titan Souls κλέβει στοιχεία από Zelda, από Dark Souls και από το Shadow of the Colossus. Δηλαδή, έχει το στήσιμο και το στυλ του Zelda, έχει τη δυσκολία του Dark Souls και έχει την ιστορία, την πλοκή του Shadow of the Colossus. Πολύ ωραίο concept, αρκετά ενδιαφέρον παιχνίδι, δοκιμάστε το, ίσως σας κάνει το κλικ. Και τελευταίο παιχνίδι, το The Swindle, ένα πλατφορμάκι έχουμε εδώ, με όμορφα γραφικά, ωραίους φωτισμούς, steampunk περιβάλλοντα, περισσότερο stealth θα έλεγα, όμως είναι μια συνταγή που την έχουμε ξαναδεί εκατοντάδες ώρες εκεί έξω και εμένα προσωπικά δεν μου έκανε το κλικ καθόλου, δεν με συγκίνησε σαν παιχνίδι, το θεωρώ παιχνίδι σούπα. Οπότε, έχουμε τέσσερις τίτλους indie, ερασιτεχνικούς τίτλους, οι δύο ή οι τρεις από αυτοί είναι αρκετά αξιόλογοι και αξίζει να ασχοληθείτε. Σίγουρα θα περιμέναμε κάτι καλύτερο ή έναν A τίτλο ανάμεσα σε όλα αυτά. Όμως θα περιμένουμε για κάτι καλύτερο τον επόμενο μήνα. Να τονίσω κάπου εδώ ότι το Day of the Tentacle είναι cross-buy για PS4 και Vita, και το Titan Souls και το The Swindle είναι cross-buy για PS4 και PS3. Λοιπόν, εμείς θα τα πούμε σε περίπου 10 μέρες από σήμερα. Να περάτε καλά και να προσέχετε. Bye.